να πούμε δύο λόγια για την ιστορία. Η εταιρεία Καρυπίδης, που αφορά σούπερ μάρκετ, έχει πτωχεύσει από το 2019. Οι εργαζόμενοι από το 2015 είχαν καθυστερήσει την μισθοδοσία τους και αναγκάστηκαν από το 2016 και βγήκαν σε επίσκεψη οι περισσότεροι. Έκτοτε δεν έχουν καταβληθεί φυσικά τα δεδουλευμένα. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες, όλο το προηγούμενο διάστημα, για να πάρουμε τα χρήματα. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που μία από τις κατασχέσεις που έχουμε κάνει έχει βγάλει ένα ποσό για ορισμένους εργαζόμενους. Ήταν μία κατάσχεση του 2018 που οι πρώην εργαζόμενοι της Καρυπίδης κοινοποίησαμε μία κατάσχεση στα χέρια της εταιρείας Κλαβενίτης. Ήταν ένα ποσό που οφειλότανε από την εταιρεία Μαρινόπουλος προς την εταιρεία Καρυπίδης. Αυτό το ποσό επιδικάστηκε να το καταβάλει η εταιρεία Σκλαβενίτης με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας ως διάδοχος της επιχείρησης Μαρινόπουλος. Το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία Σκλαβενίτης έκανε μια θετική δήλωση γνωστοποιώντας στους εργαζόμενους για την κατάσχεση. Το ποσό που επιδικάστηκε, που κατασχέθηκε μάλλον, δεν έφτανε για να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις των εργαζομένων, αλλά και των φανς και τραπεζών που είχαν κάνει κατάσχεση. Οπότε αναγκαστικά προβήκαμε σε δικαστήριο, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, το οποίο διόρισε συμβολαιογράφο και η οποία έκανε τον πίνακα κατάταξης. Έγινε αυτό ο πίνακας κατάταξης και διεκδικούμε αυτή τη στιγμή αυτά τα χρήματα. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα που δημιουργείται από την εταιρεία Σκλαβενίτης, που παρά το ότι έχει παρακαταθέσει αυτό το ποσό, το συγκεκριμένο, στο παρακαταθηκών και δανείων, αρνείται μέχρι στιγμής να δώσει την βεβαίωση για να μπορέσουν να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα. Και αυτό υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ένας όρος στην εξυγίανση, το ότι πρέπει να κατατεθούν οι επιταγές, τα γραμμάτια ή οτιδήποτε άλλο κατέχει η εταιρεία Καρυπίδης στο Σκλαβενίτη. Βέβαια, από εδώ και χρόνια που το παλεύουμε αυτό, η εταιρεία Καρυπίδης δεν έχει δώσει στη σύνδικο που έχει αναλάβει από το 19 όλα τα έγγραφα αυτά που χρειαζόταν. Και είμαστε τώρα σε μία ανάμεσα στον Καρυπίδη και στο Σκλαβενίτη και στη σύνδικο. Η σύνδικος, η οποία υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει από την Καρυπίδη τα ανάλογα παραστατικά, επιταγές και οτιδήποτε. Η Σκλαβενίτης που τα ζητάει και δεν μπορεί να τα πάρει φυσικά, τα ζητάει από εμάς. Ως τρίτη δεν έχουμε κανένα λόγο να κατέχουμε αυτές τις επιταγές. Και ο Καρυπίδης, ο οποίος με το που ανακοινώθηκε ο πίνακας κατάταξης, με απειλητικό ύφος πήρε τηλέφωνο στη δικηγόρο μας και είπε ότι αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να τα πάρετε εσείς, ότι είναι δικά του, παρά το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγε ότι αυτά τα χρήματα είναι για τους εργαζόμενους. Τώρα τι διεκδικούμε? Να υπάρξει μία απόφαση πολιτική από την κυβέρνηση για να μπορέσουν να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα. Και είναι κάτι που έχουμε προτείνει βέβαια, αλλά δεν έχει γίνει αποδεκτό. Η σύνδικος, η οποία δεν έχει τις επιταγές στα χέρια της, να κάνει μία δήλωση στο Σκλαβενίτη ότι δεν τα κατέχει γιατί δεν παραδόθηκαν ποτέ και ότι δεν έχει κάποια απέτηση από την εταιρεία, άλλη από την εταιρεία Σκλαβενίτης, ούτως ώστε να μπορέσουν να εκταμιευθούν με μία βεβαίωση τα χρήματα. Οι εργαζόμενοι, είμαστε περίπου 300 εργαζόμενοι που διεκδικούμε μέρος αυτών των χρημάτων. Είμαστε αποφασισμένοι και με τη Γενική μας Συνέλευση που θα κάνουμε το Σάββατο να προχωρήσουμε
σε κινητοποιήσεις έξω από τα καταστήματα της εταιρείας Σκλαβενίτης, διεκδικώντας τα ποσά που μας αναλογούν. Ταυτόχρονα έχουμε κάνει, έχουμε ζητήσει και έχει γίνει επίκαιρη ερώτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προς τον Υπουργό Εργασίας για την παρέμβασή του πάνω στο ζήτημα αυτό που μας απασχολεί, δηλαδή το να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα στους εργαζόμενους.